Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο οροπέδιο Λασιθίου με τον κάμπο να έχει πλημμυρίσει ξανά λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν σε κάθε κακοκαιρία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το φαινόμενο εντείνεται όταν έχει προηγηθεί χιονόπτωση. Οπότε η βροχόπτωση λιώνει το χιόνι και πολλαπλασιάζεται το νερό που τελικά συγκεντρώνεται στον κάμπο. Όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλημμυρίζουν. Με όποιες συνέπειες συνεπάγονται τόσο για την καλλιέργεια όσο για την ίδια τη γη. Το μόνο που μας μέλει τώρα είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά πιστεύω ότι τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου και η Περιφέρεια θα μπορέσουμε να συντονιστούν για να τα αντιμετωπίσουμε. Το προσωπικό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που ήταν σε επιφυλακή εξαιτίας της κακοκαιρίας, από νωρίς το βράδυ είχε εντοπίσει το πρόβλημα και τα ξημερώματα με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας έκλεισε τις εισόδους, τοποθετώντας ειδική σήμανση. Η έκταση του φαινομένου, όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, καλύπτει τις περιοχές από το Λαγού κάτω με τόχη πλάτη Ψυχρό και εκτείνεται μέχρι τον Αβρακώτη και στην περιοχή του Αγιάννη. Δηλαδή μιλάμε για το μισό κάμπο περίπου. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι και στα υπόλοιπα μέρη του κάμπου δεν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν και επηρεάζονται τόσο με την εξέλιξη του φαινομένου όσο και με την πορεία των βροχοπτώσεων. Η ποσότητα του νερού έκανε τη Δημοτική Αρχή να ζητά από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να ανοίξει όλες τις διόδους προς το φράγμα από Σελέμη, αυξάνοντας έτσι την ποσότητα νερού από τα 20.000 κυβικά την ώρα στα 50.000 κυβικά, ώστε να ανακουφιστεί ο κάμπος και να αποφευθεί το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει και ο περιφερειακός δρόμος. Θα χρειαστεί να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση εκεί. Η χρηματοδότηση πλέον που πρέπει να δοθεί από το κράτος, από το Υπουργείο, είναι δεδομένη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ζημιές. Ο Δήμος διεκδικεί τα αντίστοιχα κονδύλια που το αναλογούν για αποζημιώσεις και για αποκαταστάσεις τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις υποδομές. Να σημειωθεί πως εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν το οροπέδιο Λασιθίου τα τελευταία 24 ώρα, τα σχολιά της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.